Θεός ημών πάντοτε νύχτε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν Κυρίου επί των ημάς το Φία. Αγίου του ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Τάδε λέγει Κύριος, αντλήσατε είδον με τεφροσύνη της έδνεση τα ένδοξα αυτού. Υπνίσκεσθε ότι υψώθη το όνομα αυτού. Υπνίσατε το όνομα Κυρίου, ότι ψηλά επίσεν. Αναγγείλατε ταύτα εν πάση τη γη. Αγαλιάστε και φρένεστε οι κατοικούντες Ιών, ότι υψώθη ο Άγιος του Ισραήλ εν μέσω αυτή. Ειρήνηση. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, πρόσχομαι. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, Σοφία. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου, θέλω ημάς αγνοήν ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την ευφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης και πάντες το αυτοπόμα πνευματικόν έπιον έπινον γάρε πνευματικής ακολουθούσης πέτρα. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Ειρήνηση. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δώσχομαι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος είδε σχιζωμένους στους ουρανούς μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Εν ειρήνη Κύριε, δόξα εν ειρήνη του Κυρίου Θεϊθώμεν.
Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των τυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του, του ύδατος τούτου. Τη δυνάμει και ενεργία και επιβιτήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του καταφυγήσε τη σύνταση τούτης την καταρθικήν της υπερουσίου Τριάδος ενέργειαν του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του δωρηθήνε αυτής την χάρη της απολυτρώσεως την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμόν γνώσεως και ευσεβίας δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του γεννηθήνε το είδωρ τούτο αγιασμού δώρων αμαρτημάτων ηλιτήριων Ισίας ηθώμεν. Υπέρ του γενέστε αυτό είδωρ αλόμενον εις ον αιώνιον του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του αναδειχθήνε αυτό από τρόπιον πάσης εκπομπούς εξ αυτού εις αγιασμών οίκων του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του γενέστε αυτό προς καθαρισμών ψυχών και σωμάτων πάσης της εμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη Σπαντηγίας Αχλάντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν, αν Ιορδάνη, βαπτιζόμενος σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγάπη εν είδη περιστεράς, εβεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο έπιστας δόξασι. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός σε Υιόν ονομάζουσα, και το Πνεύμα εν είδη περιστερός εβεβαίου τούσι. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαργενήτωρος ονομάζουσα, και το Πνεύμα εν είδη περιστεράς εβεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο επιφάνησι σας δόξασι οικούμε ερείε εσύ. Yeah.
αξιώστη μη πείσομεν ότι ενδύσασανε και αναρωτιέται ο ιερός υμνογράφος της Εκκλησίας πώς σε Χριστέ δούλη των δεσπότην αξίως τιμήσομεν, ότι εν της είδαση πάντα σημάς ανεγέννησας. Πώς λοιπόν, με ποιο τρόπο θα υμνήσουμε επάξια τον σαρκοθέντα αλλά και βαπτιστέντα Κύριόν μας Ιησού Χριστόν, ο οποίος δεν είχε καμία ανάγκη ως Θεός του βαπτίσματος, αλλά με το Άγιο Βάπτισμα μας μετέδωσε τον φωτισμό, τη χάρη, τη δύναμη και την θέληση να μπορέσουμε να βαδίσουμε στον δρόμο του, τον οποίον χαράσει με το Ιερόν Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα του Ιορδάνη, της σημερινής αυτής μεγάλης δεσποτικής εορτής των Θεοφανίων. Γιατί πράγματι αυτό καλούμεθα να ακολουθήσουμε το μήνυμα του Χριστού, αυτό το φως να φωτίσει τις καρδιές μας, το νου μας, την ψυχή μας, των όλων άνθρωπων, τη ζωή μας ολόκληρη, για να μην ζούμε μέσα στα σκοτάδια 20 αιώνες μετά Χριστόν. Γιατί πολλές φορές, αδελφοί μου, όταν ξεμακρυνόμαστε από τον δρόμο του Θεού, και το ξέρετε και το καταλαβαίνετε τι λέω, τότε ομοιούμεθα προς τα κτίνη και τότε δεν έχουμε τη χάρη του Θεού και θαλασσοδρομούμε και βρισκόμαστε στο πέλαγος και μέσα στο σκοτάδι είμεθα νυχτωμένοι. Η χάρη του Θεού όμως ήρθε να μας φωτίσει, να μας δυναμώσει και να μας χαριτώσει. Αυτό το Άγιο Φως εύχομαι μέσα στις καρδιές όλων μας να υπάρχει. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και σε όλους σας πλούσιο το Θείο Φωτισμό. Ο αληθινόν φως εμφανίζεται Χριστό. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, της και μη τηλειωτήσεις, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, θείων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίων των Αγίων Ενδόξων, νέων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατερμών του Πατροσπών Θεοδόρου, σε Αγίας Ενδόξους, ο Πορθυρομάτρου, Ελέσης, τον Σύ Πατροσπών Ανθήμου, του Νέου, την Κεφαλνία, προστατών της Νιουστάχτης των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιες, του Τιμίου Δόξου Προφήτ Προδρόμιβες του Ιωάννου, της Σύραξη Γαρτάζουμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Να συγχαρούμε τους νέους, τους δύο που έπεσαν μέσα στο κρύο και ανέσυραν το Τίμιο Σταυρό. Και με πολύ έτσι καλή άμυλα είδα έτσι ο ένας συνεχάρι τον άλλον. Ελάτε παιδιά να
σπασίδιο του Σταυρού. Έχουμε ένα συμβολικό δώρο και ένα ακόμη παλιβάρι. Αυτό το δώρο είναι η αντίσταση της αγάπης. Αναφέρεται στα χρόνια της κατοχής με τον αείμνηστο Μητροπολίτη Φλωρίης στην Κοζάνη, στη γερμανική κατοχή, πώς αντιστάθηκε ο άνθρωπος αυτός και με τα συσίτια αλλά και με το Λόγο του Θεού. Αυτό παιδί μου να το έχεις σαν ευλογία και μια Καινή Διαθήκη για το παλικάρι που το έχουμε στο αυτοκίνητο. Θα πάρετε. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Η Μαρία, που δεν έστειλε εδώ, να και αυτό μας είπε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και να έχει την ευλογία του Κυρίου Σταυρού. Χρόνια πολλά, σε όλα. Χρόνια πολλά.